Παρακαλώ, καλησπέρα. Όπως βλέπεις, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε εμβολιασμό καρυδιάς. Να πάρουμε τα εργαλεία μας. Αυτό το βαλιτσάκι είναι για τα εργαλεία. Μου το έστειλε κάποιος φίλος Καρπαθίου από τη Σάμου. Έβαλε και κρασιά σαμνιώτικα και ο Σταύρος του Καρπαθίου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να πάρουμε και το καλό το κρυόν. Θα πάμε από κάτω, Σπύρο. Αυτό είναι ένα κτηματάκι που το έχω πολλά χρόνια. Το είχα βάλει ελιές και δεν ευδοκιμήσανε. Δεν είχα πάρει 20 χρόνια τίποτα. Και το αναγκάστηκα, τα ξερίζωσα και έβαλα καρυδιές. Αλλά και αυτά τα έβαλα φυτώριο δικό μου και βγάλανε βέβαια καρύδια, αλλά σε μικρή ποσότητα. Τώρα βλέπω πρέπει να έχουν περισσότερα, αλλά θα τα εμβολιάσουμε. Θα ξεκινήσουμε από αυτό εδώ. Εδώ έχουμε όλα τα εργαλεία, πριόνια, ψαλίδια, μαχαίρια, οι ταινίες, και ταινίες έχουμε εδώ και μέσα στη σακούλα έχουμε ταινίες. Όλα τα εργαλεία μας, το ψαλίδι μας, αυτό το φτιάξα τώρα τελευταία για μάτια. Και καρυδιάς και οτιδήποτε δέντρο. Ένα ωραίο εργαλείο, μασίφ σίδερο, ατσάλι. Αυτό το ψαλιδάκι με το έστειλε ο φίλος από τη Λάρισα. Ο κύριος Χαλίλης. Όλα τα εργαλεία εδώ, έχουμε πολλά εργαλεία. Έχουμε πολλά εργαλεία και το μαχαίρι αυτό κάνει δουλειά και αυτό κάνει δουλειά για το σκίσιμο και άλλο πριονάκι έχουμε μέσα, τρία πριόνια. Τα μαχαιράκια και αυτό κάνει καλή δουλειά. Έχω κάνει παραπλεύρους και από αλουμίνιο σωλήνα για να φτιάξουμε την πένα μας ίσια. Αυτά, έχει πολλά εργαλεία μέσα και τα μαχαιράκια μας και όλα. Και αυτό εδώ είναι από μπρούτζο και αυτό ωραίο για μικρά τα λέμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το κόψιμο. Ψάχνουμε πάντα το καλύτερο σημείο, πάμε γύρω στους 60 πόντους, 70, πάμε εδώ κάτω. Τι δέντρο είναι αυτό, Κυριάκο, είπαμε? Καρυδιά. Καρυδιά. Για και είπαμε καρυδιά, θέλω αυτό το βίντεο να το δει ο φίλος ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος από την Καβάλα προς Δράμα. Έκανε ανάρτηση στο βίντεο και λέει να κάνουμε και εμβολιασμούς καρυδιάς γιατί είναι δύσκολος εμβολιασμός, λέει, η καρυδιά, παρόλα που ας βγάλουμε και τη μάσκα γιατί εδώ στην Ήπεθρο δεν χρειάζεται.
Είναι πολύ λεπτό για μικρά, για μικροδουλειές. Λοιπόν, θα πάρουμε το μαχαίρι μας, να καθαρίσουμε αυτό εδώ το που κουκίνησε το πριόνι. Και όσο μπορείς θα κάνεις και zoom, γιατί μας το ζητήσανε πολύ. Λοιπόν, εδώ τώρα διαλέγουμε τα καλέμια που θα βουλιάσουμε. Έχουμε 1, 2, 3 μάτια. Το κόβουμε λίγο λοξά από πάνω. Κατά πράσινο το. Λοιπόν. Και πάμε τώρα να κάνουμε το εμβόλιο, το καλέμι. Πρέπει να κάνουμε πατούρα για να μπορεί να πατήσει. Λοιπόν, παίρνουμε και λίγο τη γυαλάδα από πάνω. Βλέπεις τα νερά του, ναι. Πόσα νερά έχει βγάλει. Λοιπόν, κάνουμε και αυτό το πράγμα εδώ και κάνουμε την τομή του όσο μπορούμε καλά και σταθερά. Ανοίγουμε τη φλούδα λίγο από πάνω, βάζουμε το καλέμι, παίρνουμε το. Από τι δέντρο είναι το εμβόλιο, Κυριάκο? Καρυδιά, είναι το τσάλτερ. Να λύσω. Ας περίπτωση. Πού το βάλαμε εκείνο. Λοιπόν, χτυπάμε λίγο από πάνω, πάρα από εδώ, το χτυπάμε, άλλαξε η φωνή του. Αφού άλλαξε η φωνή του, έχει καθίσει πάνω στο... Λοιπόν, θα το βρούμε, πού πήγε, κάπου πήγε το. Μέσα στα κότα τώρα εδώ, μπας περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό. Εδώ θα αφήσουμε... δύο μάτια. Δύο μάτια. Το ίδιο και από εδώ.
μαχαίρι μας είναι μεγάλο και πάει κανονικά να κάνουμε το... Παίρνουμε λίγο να το ελαφρύνουμε και μετά το ισιάζουμε. Λοιπόν, και έτσι μπορείς να το κάνεις, αλλά πρέπει να είναι ειδικά το εμβόλιο της καρυδιάς, πρέπει να είναι ίσιο, ίσιο από εδώ. Δηλαδή να το κόψουμε και να το φτιάξουμε πάρα πολύ ίσιο. Ίσιο. Αυτό πρέπει να είναι λίγο. Βλέπεις. Αυτή η επιφάνεια. Η επιφάνεια αυτή. Και εδώ πρέπει να είναι ευθεία κάτω. Λοιπόν, παίρνουμε και λίγο από εδώ, είπαμε. Πολλοί δεν το καθαρίζουν, το παίρνουν, το βάζουν όπως είναι. Εντάξει. Δυσκολεύεται στη συγκόλληση. Για να κολλήσει πρέπει να παίρνουμε και λίγο από πάνω τη μυτούλα του για να μπορέσουμε να το καρφώσουμε. Τα νερά του βγήκαν πάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Το καρφώνουμε. Άλλαξε ο ήχος. Άρα έχει καρφωθεί. Έχει πατήσει δηλαδή. Εδώ άμα δείξεις, έχει πατήσει πάνω στο κορμό. Λοιπόν, τώρα για να έχουμε επιτυχία, αυτά τα νερά εδώ είναι κακόβολο στίγμα. Αυτά τα νερά πρέπει να τα εξαλείψουμε. Πώς? Θα πάρουμε από κάτω και θα κόψουμε. Θα κόψουμε. Θα κάνουμε τρεις-τέσσερις τομές από κάτω και τρεις-τέσσερις από εδώ από έξω, για να φύγουν τα νερά προς τα κάτω. Θα φύγουν από εδώ τα νερά τώρα. Μπορούμε να το κάνουμε και πιο πολύ και πιο βαθιά. Δεν πειράζει αυτό δηλαδή. Όσες περισσότερες κάνουμε, τόσο πολύ το δίνουμε αδυναμία προς τα πάνω του υγρού. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε λίγο πάστα. Θα βάλουμε λίγο πάστα. Να κλείσουμε εδώ την τομή που ανοίξαμε. Βλέπεις τώρα, τα πολλά νερά δεν θα μας αφήσει να βάλουμε πάνω, αλλά θα βάλουμε την ταινία, δεν μας πειράζει αυτό. Εμείς θέλουμε να κλείσουμε λίγο από γύρω-γύρω. Δεν τη δέχεται την υγρασία την πολύ. Δεν το δέχεται, δεν μας πειράζει αυτό. Θα μπορέσουμε να κλείσουμε εμείς αυτά που θέλουμε και τα υπόλοιπα θα τα κλείσει η ταινία. Και έτσι η Δημήτρη Παπαδόπουλη από Καβάλα προς... πώς το είπαμε, πέρα του... τη Δράμα, δες το βίντεο και κάνει ό,τι κάνω. Λοιπόν, βάζουμε και λίγο από πάνω. Στα μάτια είναι σχεδόν ζωντανά. Είναι έτοιμα δηλαδή να φύγουν. Έτοιμα να μας δώσουν δρόμο. Λοιπόν, να βάλουμε και τη μεβράνη για να κλείσουμε ό,τι ανοίξαμε.
Και η Μευράνη κάνει δυο δουλειές. Μία που κλείνει τις τομές και μία όταν θα βγάλουμε την ταινία από πάνω θα βγει πάρα πολύ εύκολα. Η ταινία θα βγει πάρα πολύ εύκολα, δεν θα κολλήσει πάνω στη φλούδα. Λοιπόν, αυτό τελείωσε. Τώρα θα βάλουμε και την ταινία. Πάνω από την ταινία, πάνω από το, από τη Μευράνη, λοιπόν, αυτό τελείωσε, Σπύρο. Τώρα, όταν θέλουμε να βγάλουμε την ταινία, θα πάρουμε το μαχαίρι από κάτω, θα έρθουμε σύριζα με το εμβόλιο και κάτω. Τα ίδια και από την άλλη πλευρά, από μέσα από το εμβόλιο, κόβουμε και κατεβαίνουμε. Πότε πρέπει να γίνει αυτό, σε πόσο καιρό? Αυτό όταν θα βγουν τα μάτια και θα γίνουν, ας πούμε, πάνε για μισό μέτρο, ένα μέτρο, τα βγάζουμε και βάζουμε ένα πανί γύρω-γύρω, το ξαναδένουμε για να μην μας σπάσει από τον αέρα και εφόσον βαραίνει λίγο βάζουμε και πασάλους. Ωραία. Αυτό έγινε πολύ ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε... Να βάλουμε και ταινία, Μευράνη. Αυτή είναι άλλου είδους Μευράνη, αυτή είναι τεχνητή. Αυτή εδώ είναι Μευράνη της κουζίνας. Την κόψαμε και την κάναμε όσο θέλαμε εμείς. Λοιπόν, βάζουμε και αυτό το πράγμα εδώ. Ανεβαίνουμε, κλείνουμε τα μάτια. Ανεβαίνουμε και ερχόμαστε εδώ. Εδώ καταλήγουμε κάτω. Λοιπόν, κλείνουμε τα μάτια. Προφυλάγεται και από μικρόβια και από τον ήλιο και από το κρύο τα βράδια. Όταν είναι να σκάσει το μάτι, γι' αυτό βάζουμε μία φορά πάνω από το μάτι για να μπορεί να σκάσει και να βγει. Θα βάλουμε και σε αυτό, το ίδιο είναι. Λοιπόν, ανεβαίνουμε πάνω από το μάτι, ανεβαίνουμε, ερχόμαστε και καταλήγουμε πάνω στην κόλλα. Οπότε είμαστε έτοιμοι και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Είναι βοηθητικό για τα εμβόλια. Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο στο παραπέρα. Θα πάμε στο άλλο από πάνω, θα πάμε σε αυτό εδώ, πάμε σε αυτό που είναι και κοντά μας. Λοιπόν, να πάρουμε το πριόνι, το μαχαίρι και το ψαλίδι και ένα εμβόλιο και ένα καλέμι. Λοιπόν, ζωντανά τα μάτια μας, δες τι ωραία. Λοιπόν, θα έρθουμε και εδώ τώρα. Εδώ έχουμε πολλά κλαδιά. Θα
θα κάνουμε τα δύο τα κεντρικά, και αυτά θα τα κάνουμε λίγο πιο ψηλά μετά. Λοιπόν, πάμε να το κόψουμε τώρα. Το καθαρίζουμε πάλι. Και αυτό το ίδιο. Το καθαρίζουμε. Ένα λεπτό να φέρω εγώ τα εργαλεία. Εδώ θα κάνουμε το σκίσιμο. Λοιπόν, και δεν τα βάζουμε βορρά προς νότο, τα βάζουμε ανατολή-δύση. Ανατολή-δύση και βάζουμε δύο. Λοιπόν, το σιωρί το αφήσαμε εκεί πάνω. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε το κατσαβίδι το ειδικό και πάμε τώρα τώρα πάμε σε άλλο στυλ. Πάντα κοιτάζουμε το μάτι να είναι απ' έξω. Και πάμε τώρα, αυτό το πήρα τώρα δήθεν για καλό, αλλά δεν μου βγαίνει και καλό. Δεν ξέρω. Άλλη δουλειά τώρα αυτό και άλλη δουλειά εκείνη. Λοιπόν. Άλλη τεχνική, άλλος τρόπος είναι αυτός, Κυριάκο. Άλλος τρόπος. Αυτό είναι το σκίσιμο τώρα. Το σκίσιμο. Πάμε τώρα από εδώ. Δεν μας ενδιαφέρει να έχει κάπου δύο τις μεριές φλούδα. Εμείς θέλουμε να έχουμε μόνο από τη μία μεριά καλή φλούδα, να κάνει ένωση. Από μέσα δεν μας πειράζει και τόσο, ας μην έχει. Και πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο. Άμα δεν το πετύχεις το εμβόλιο στην κανονική του ροή, έχει αποτυχία. Πρέπει να είναι σωστά τακτοποιημένο. Λοιπόν, να πάμε και από εδώ τώρα λίγο να το ρυθμίσουμε.
Λοιπόν. Εδώ. Πάει πάλι μέσα. Δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει αυτό. Λοιπόν. Το ένα θα το βάλουμε εκεί. Λοιπόν, πάμε και αυτό από εδώ. Υπάρχουν πολλές τεχνικές στην καρυδιά. Και με χώμα και με νάιλον. Επί Σπύρο, πρέπει να πάει το μαχαίρι ευθεία. Και εδώ θέλει λίγο, δες το, για να πάει στην ευθεία του πρέπει να φύγουν όλα αυτά. Τώρα είμαστε εντάξει. Λοιπόν, βάζουμε και αυτό από εδώ, αλλά πρέπει να βγάλουμε λίγο το μαχαίρι αυτό. Θα μπει κανονικά στη η ροή του. Έχουμε τα κατσαβιδάκια μας. Έχουμε το άγχοντο. Είχα τώρα. Αυτό είναι το φαρδί. Ας περιπτώσει. Έχουμε ακόμα ένα, αλλά είναι σε άλλη γραμμή. Λοιπόν, βάζουμε κανονικά αυτό εκεί. Να είναι στη γραμμή του. Να είναι ευθυγραμμισμένο. Λοιπόν, να το βγάλουμε αυτό για να μπορέσουμε. Άμα είναι το κλαδί λίγο στέγνο, αυτό μικρό, αυτά έχει. Λοιπόν, το ξαναβάζουμε αυτό για να μας πάει λίγο μέσα αυτό. Και τώρα θα πάμε να το... το χτυπήσουμε από πάνω μέχρι να πατήσει. Άμα αλλάξει η φωνή του, ορίστε, πάτησε. Πάμε τώρα και σε αυτό να πατήσει και αυτό. Να μην μας βγει καθόλου έξω. Δεν θέλουμε να μας βγει έξω. Πρέπει και να πατήσει και να μην βγει και έξω. Δεν θέλουμε να μας βγει έξω, αλλά ας βάλουμε το σφυράκι πιο καλά. Άλλαξε. Λοιπόν. Για να δες το τώρα, αυτό έφυγε. Πρέπει να πάει ακριβώς μέσα, στη φλούδα. Βλέπεις? Ναι, πρέπει να υπάρχει. Αυτό. Αυτό είναι. Και πάμε τώρα να βάλουμε λίγο κόλλα, να κλείσουμε ό,τι ανοίξαμε. Αυτή την πάστα την έφτιαξα μόνος μου. Βαρέθηκα να αγοράζω κάθε χρόνο 3-4 κουτιά
πάστες και το φτιάξα μόνο μου, μόνος μου. Έβαλα μισό κιλό κερί καθαρό μέλισσας, έβαλα ένα κιλό πίσα και 200 γραμμάρια το μωρί. Κολλάει το μυαλό μας. Σπύρο, πες το. Θα το γράψουμε στα σπίτια. Τι βάζουμε στις πληγές μας. Με τι απολυμμένο με τα χέρια μας. Ιόδιο. Ινόπνευμα. Ινόπνευμα. 200 γραμμάρια ινόπνευμα. Είδες πως κολλάει το μυαλό καμιά φορά. Μεγαλώσαμε, ρε, Σπύρο. Μεγαλώσαμε. Και τώρα έκανε ψύχρα και πάγωσε και το μείγμα μας. Πάγωσε και το μείγμα. Λοιπόν, αυτά εδώ, είμαστε μια χαρά και από εκεί και από πίσω. Πάγωσε και το μείγμα μας κάνει. Λοιπόν, και τώρα πάμε στις ταινίες. Βέβαια μπορούμε να βάλουμε και σπάγκο, σπάγκο. Αλλά εδώ τώρα αυτό έγινε ένα με το δέντρο, δεν χρειάζεται, το βάζουμε, θα βάλουμε μετά, θα δείξουμε πως, τι θα βάλουμε, θα δείξουμε μετά. Λοιπόν, βάλουμε τη μεβράνη, πιο πολύ για να μην έχουμε πρόβλημα με την ταινία. Γι' αυτό βάζουμε και τη μεβράνη. Βέβαια, εντάξει, κάνει και τη μόνωση με το περιβάλλον. Πώς θα πάμε μέσα τώρα. Λοιπόν, κι άλλος, πάει και αυτό. Λίγο από εκεί να το πατήσουμε με ένα ξυλαράκι από μέσα για να μην έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι. Γιατί στένεψε με τη ροή του γκουρμών. Να πάμε να κάνουμε και ένα ακόμη από κάτω. Λοιπόν, να κάνουμε και αυτά, περίμενε, έχουμε και αυτά τώρα, έχουμε και αυτά. Λοιπόν, και εδώ θα πάμε σε αυτή την περίπτωση εδώ. Αυτά είναι καρύδια. Πάμε εδώ, είμαστε πολύ έξω. Λοιπόν, και αυτό θα το κάνουμε στο σκίσιμο. Και θα βάλουμε ένα
Βλέπεις, ωραίο, ζωντανό. Μας ενδιαφέρει η Σπύρου να εφάπτεται κανονικά από φλούδα σε φλούδα, έτσι. Από εδώ μεριά δείξε τη φλούδα. Δες το πώς είναι. Δηλαδή το φέρνουμε εκεί που θέλουμε εμείς, να όχι εκεί που θέλει αυτό. Καθόλου, ούτε να μπαίνει προς τα μέσα. Ναι, να είναι αυτό. Είναι αυτό είναι, το βλέπεις. Εδώ τώρα ήταν το μάτι, γι' αυτό φαίνεται κομμένο. Ήταν το μάτι εκεί. Λοιπόν, αυτό εδώ θα το κάνουμε λίγο να φέρω το... Λοιπόν, αυτό εδώ θα βάλουμε λίγο νάιλον. Λίγο νάιλον. Εδώ, το οποίο θα το δέσουμε κανονικά από κάτω. Αυτό είναι μια τεχνική που δεν χρειάζεται να βάλουμε κόλλα, δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα, ούτε ταινίες, απλώς θέλουμε να το... Βάλουμε λίγο ταινία απ' έξω για να το σταθεροποιήσουμε. Λοιπόν, θέλουμε να το κάνουμε στρόγγυλο. Οπότε κοιτάζουμε πού έχει το άλλο χώμα. Θα πάρουμε λίγο χώμα να ρίξουμε μέσα στο νάιλον, μέσα στο νάιλον. Το πατάμε κάτω για να σφίξουμε το χώμα μέχρι κάτω. Εδώ χρειάζεται και ένα φιαράκι, το οποίο δεν χρειάστηκε να το πάρουμε, αλλά αν το είχαμε το φιαράκι θα παίρναμε ό,τι χώμα θέλαμε. Κλείνουμε το ένα το μάτι από κάτω και αφήνουμε το ένα επάνω. Λοιπόν, γυρίζουμε λίγο να μπορέσουμε να του δώσουμε όθηση εδώ το χώμα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, βάλουμε ακόμα λίγο.
και είμαστε έτοιμοι. Αυτό δεν θέλει τίποτα. Απλώς μπορούμε να κάνουμε μια τρύπα εδώ και μία λίγο πιο ψηλά για να άμα βρέξει και πάρει νερό μέσα να μπορεί να φύγει από κάτω. Και αυτό είναι τελειωμένο. Λοιπόν, τώρα εδώ θα κάνουμε μια άλλη τεχνική. Εδώ, Σπυράκο, ανοίγουμε από τη μία μεριά. Ανοίγουμε από τη μία μεριά. Βλέπεις. Από τη μία μεριά. Και κάνουμε αυτό το πράγμα. Το ίδιο καλέμι θα κάνουμε, δηλαδή το ίδιο σχέδιο με τα άλλα, για να μπορέσει να πατήσει. Οπότε θα μπει εδώ το εμβόλιο. Κάνουμε και μία τομή εδώ να μπορούμε να το βάλουμε κανονικά. Λοιπόν, και εδώ που θέλουμε να κουμπίσει στη φλούδα, στην δεξιά πλευρά, παίρνουμε από εδώ δεξιά, το κάνουμε ίσιο, το κάνουμε ίσιο και το φυτεύουμε, αλλά λίγο να το καθαρίσουμε όμως, γιατί εντάξει, αν θες το κάνεις έτσι, δηλαδή, λίγο τουλάχιστον να μπορεί να εφάπτεται. Λοιπόν, και πάμε τώρα, έλα από εδώ, έλα. Έχουμε ανοιχτή τη μία φλούδα και το πατάμε κάτω, και αυτή η πλευρά ακουμπάει στη φλούδα. Άλλαξε ο ήχος. Λοιπόν, αυτή η πλευρά που κάναμε, που αφαιρέσαμε λίγο, ακουμπάει στη φλούδα. Το άλλο είναι από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να το δέσουμε. Λοιπόν, παίρνουμε το σκοινί, το δένουμε χαμηλά, εδώ, το σφίγγουμε όσο μπορούμε και πάμε τώρα εδώ και το σφίγγουμε αραιά-αραιά για να μπορέσουμε να βάλουμε και την πάστα μας. Λοιπόν, αυτό είναι. Και το δένουμε εδώ, το κρατάμε να μην μας φύγει, κάνουμε διπλή φορά για να κρατήσει. Μας διπλώθηκε τώρα, δεν πειράζει, και το δένουμε. Βάζουμε και την κόλλα, την πάστα που πάγωσε, που μας πάγωσε τελείως. Και τη μαλάκωσα λίγο, ξέρεις, πριν έρθω να σε πάρω, τη μαλάκωσα λίγο. Η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά από την Να, μπράβο. Λοιπόν, κλείνουμε από εδώ την τομή, έτσι. Πάμε και από εδώ τώρα, να κλείσουμε και λίγο ό,τι μπορούμε. Έχει σφινώσει βέβαια το εμβόλιο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, να κλείσουμε και λίγο από εδώ τα πλαϊνά του. Πρέπει να πάρουμε, το τετράκυλο, έχει ειδικά, ειδικό υγρό, όπως είναι το αυτό, όπως το λέμε, το τσιμεντόχρωμα, σαν τσιμεντόχρωμα, δηλαδή υπάρχει ένα υλικό που δεν έχει μέσα οξέα και μπορούμε να το αλείψουμε ολοκληρωτικά, όλο το δέντρο.
Λοιπόν, θα βάλουμε και ένα πανάκι εδώ. Βάζουμε και ένα πανάκι για πιο... για να κάνουμε όλες τις τεχνικές. Περνάμε μέσα, το τραβάμε και σφίγγει. Λοιπόν, πάει και αυτό. Βάλουμε και το πανί επάνω να σφίξει για να μην έχει τίποτα πρόβλημα. Βάζουμε και λίγο μευράνι. Λοιπόν, πάμε μία πάνω από το μάτι για να μην είναι διπλό, δεν θέλω να είναι διπλό, ναι, για να μπορεί, να... Για να, μπορεί να φύγει το μάτι. Άμα είναι διπλό δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι. Κολλάει πάνω, κολλάει και κάτω. Οπότε τελείωσε και αυτό. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε αυτό. Δεν θέλω να φύγει πολύ έξω, αλλά και αν το πάμε πιο κάτω είναι πολύ χαμηλά. Θα το δώσουμε μετά, θα το δώσουμε εμείς στο σχήμα. Για να μπορούμε να το καλλιεργήσουμε κιόλας. Λοιπόν, αυτό που κάνω εγώ τώρα εδώ, το κάνω εκ πείρας. Κατέβηκα κατευθείαν. Δηλαδή, αν το κάνει ένας αρχάριος, μπορεί να κόψει τα χέρια του. Αυτό το σίγουρα πράγμα. Θέλει προσοχή. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε το κατευθείαν ήρθε. Κατευθείαν, δες. Κατευθείαν. Άμα το πάρω λίγο προς τα έξω από εδώ, είναι κορυφή. Λοιπόν, παίρνουμε και αυτό το πράγμα. Παίρνω με δεξιά-αριστερά λίγο. Εγώ το παίρνω με το μαχαίρι γιατί ξέρω τι θα πάρω. Δεν παίρνω με όλη τη φλούδα, παίρνω με τη γυαλάδα. Ξέρω πώς θα το πάρω. Ενώ ένας αρχάριος μπορεί να το κόψει τη φλούδα. Λοιπόν, πάμε τώρα από εδώ. Κάνουμε την τομή. Κάνουμε το μαχαίρι μας λίγο από εδώ, λίγο από εδώ και άνοιξη. Και από δύο μεριές. Λοιπόν, έστω. Μόλις θα πάει κάτω, θα αλλάξει η φωνή του. Ναι, μόλις έφτασε κάτω. Λοιπόν, αυτό δες το, έχει σφίξει, δεν έχει πρόβλημα. Όσο μπορούμε σφιχτά. Σε πόσο καιρό περίπου, Κυριάκο, θα σφίξουν τα εμβόλια? Πότε θα δέσουν. Δέσουν, ναι. Αυτά... Τώρα πάμε στον Απρίλιο. Σήμερα έχουμε 30 Μαρτίου. Να πούμε και την ημερομηνία, γιατί το ζητάει και ο κόσμος. Ποια μέρα τα κάνατε, πότε τα κάνατε. Σήμερα είναι 30 Μαρτίου. Ωραία. Αυτά μόλις στρώσει ο καιρός, τώρα θα πέσει η θερμοκρασία πάλι. Αν στρώσει ο καιρός μετά τις 10 Απριλίου, 15 και πάμε προς το Πάσχα,
ήδη αυτά θα σκάσουν. Θα σκάσουν. Και όσο επιτοπλίστουν η καρυδιά, δίνει. Τώρα αυτό έχει το κορμό του, έχει κάτω 10 μέτρα ρίζα. Θα τα δώσει κατευθείαν 2 μέτρα κλαδιά, πάνω. Λοιπόν, θα δείξουμε και το αποτέλεσμα. Βέβαια, τώρα κάνουμε 2-3 δεντράκια, θα έρθω εγώ εδώ 2 μέρες, θα τα εμβολιάσω όσα... Θα αφήσω κανένα 2-3 έτσι για δείγμα, να έχουμε και το χρόνο ασχολία. Λοιπόν, βάζουμε και την πάστα κανονικά. Μας έχει παγώσει τελείως. Δεν θα μπορέσουμε ούτε να του βάλουμε. Αλλά ο Κυριάκος δεν λογαριάζει. Σε αυτά είναι... Ειδικός. Δεν θα το κλείσω, ποιος θα το κλείσει. Άμα δεν το κλείσω εγώ, ποιος θα το κλείσει. Λοιπόν, θα βάλουμε και τη μευράνη. Βέβαια λίγο τεντωμένα, έτσι. Αυτή είναι ειδική για εμβολιασμούς, δεν κόβεται. Απλώς θέλουμε να κάνουμε σωστή δουλειά. Βάζουμε κάτω το δάχτυλο, το φέρνουμε όπου θέλουμε. Άλλη μία από εδώ. Και τώρα θα βάλουμε και τι που πήγε. Χάσαμε. Άλλο δεν έχει ανάγκη αυτό. Πάει και αυτό. Λοιπόν, να κάνουμε ακόμα ένα σπυρό. Έχουμε χρόνο. Έχουμε. Να κάνουμε ακόμα ένα. Να συμπληρώσουμε τουλάχιστον λίγο, να δει ο κόσμος και με αυτά τα και τις καρυδιές. Ειδικά ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος από τη Καβάλα προς Δράμα. Έτσι μου λέει, είμαι Καβάλα προς Δράμα και θέλω να κάνετε, λέει, εμβολιασμούς καρυδιάς, να το δείξετε για να κάνετε και zoom, για να δούμε πώς είναι, λέει, πιο δύσκολη. Δεν είναι δύσκολη, αν είσαι λίγο πεπειραμένος, αυτά θα τα δείξουμε και στο αποτέλεσμα. Δεν είναι, εντάξει, τώρα εμείς, εγώ εμβολιάζω από το 85. Έχω βάλει χιλιάδες δέντρα. Προχθές πήγα, είπα να σε πάρω να έρθεις, είχες δουλειά. Πήγα στο Σοχό απέναντι, 20 χιλιόμετρα. Σαββατοκύριακο εμβολίασα 150 μιλιές, ήτανε τζόνα, οι παλμέτες. Τζόνα και τα κάναμε κόλτεν. Κόλτεν και φούτσι. Γιατί λέει η τζόνα είναι πρωίμη και δεν έχει ζήτηση. Οπότε κάναμε την αλλαγή. Λοιπόν, να έχουμε κανένα εργαλείο προς τα δω, θα το βρούμε αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, Σπυράκο, έλα από εδώ τώρα. Να κάνουμε αυτό εδώ. Ή να κάνουμε εκείνο. Αυτά ήταν οι τρεις ποικιλίες. Έβαλα καρύδι μεγάλο, έβαλα και τσάλτερ, έβαλα και τα της Καλιφόρνιας και με βγήκανε, εντάξει, το καρύδι τους βγαίνει, αλλά δεν είχε πληθώρα, είχε ένα από εδώ, ένα από εκεί. Τώρα βλέπω έχουν πάρα πολλά, αλλά θα τα κάνουμε, τι θα κάνουμε.
Τώρα βάζουμε τσάλτερι. Τσάλτερι. Να κάνουμε και το μικρό. Νερό. Πάμε στο μικρό. Γιατί θα διαλέξω 3-4 να τα αφήσω. Κάνουμε αυτό και εκείνο και φεύγουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ, ας τα βγάλουμε ένα-ένα. Φέραμε όμως. Δες πως ανοίγει. Άμα δεν βάλουμε το χέρι μας, ναι, μπορεί να μας ανοίξει από μια πλευρά. Ενώ τώρα το καθοδηγούμε. Το δώσαμε το στίγμα, του πάει μέσα. Καρφώθηκε κανονικά. Δεν θα πιάσει και τι θα κάνει, για πες μου. Δεν θα πιάσει και τι θα κάνει. Ξέρεις, και από τον αέρα γλιστράνε και τα χέρια. Να τα πτήσουμε λίγο. Μας έφυγε, αφού γλιστράει το χέρι.
Να πούμε για κάποιον καινούριο που θα το δοκιμάσει ότι πρέπει να προσέχει λίγο, γιατί... Ναι, βέβαια. Βέβαια, θέλει προσοχή. Εγώ τα κάνω και λίγο γρήγορα και αυτά, εντάξει, εγώ δεν μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά χρειάζεται δηλαδή να κάνει με προσοχή τη δουλειά. Πάντα με προσοχή. Βέβαια, κάθε μέρα έχω πάνω από... Έρχεται μέρα που έχω 5, 7, 10 τηλεφωνήματα από πανελλαδικά και από τα νησιά, ειδικά η Κρήτη, κάθε μέρα. Ζητάνε πληροφορίες, πώς αυτό, πώς εκείνο κτλ. Εντάξει, δίνω καθοδηγίες, τι να κάνω. Και εμένα ευχαρίστησή μου να με παίρνουν τηλέφωνο και να ζητάνε βοήθεια. Δεν έχω πρόβλημα. Και εμβόλια στέλνω. Τι να κάνουμε δηλαδή, να βοηθάμε. Λοιπόν, τώρα τα που είχαμε πανάκια, μας φύγανε αυτά, όχι. Να βάλουμε ένα πανάκι εδώ. Και το πανί κάνει τη δουλειά. Και το πανί κάνει δουλειά. Πότε πανί, πότε... Έτοιμο, Σπύρο. Καλή μόνο από όλη την επιφάνεια, μόνο από το πλοίο γύρω-γύρω. Ποιο? Το πορτοκαλί το αφαιρούμε από όλη την επιφάνεια, μόνο από το πλοίο. Το πλοίο, το πλοίο. Το άλλο θα πάει. Έλα, Δημήτρη, από την Αθήνα. Έλα. Είμαι στο κτήμα με τις καρυδιές. Και εμβολιάζω. Ναι, εντάξει, πάρε με το βράδυ να σε δώσω πληροφορίες. Γεια σου, γεια σου.
ένας φίλος από την Αθήνα με τα εμβόλια. Θα με πάρει το βράδυ για να του δώσω καθοδηγίες. Κάθε μέρα δεν... Ωραία. Όσο να το καθαρίσεις, πάλι κυτρινίζει αυτό. Εμείς θέλουμε να φύγει ο πέλεκας του Πριονιού. Αυτό το γραναζάκι δηλαδή. Να είναι ηλίου, ας κυτρινίσει, θα κυτρινίσει βέβαια, αφού βγάζει υγρά τώρα αυτό. Πες και τα χέρια μου κυτρινίζουν. Λοιπόν, δώσε μου το... Και εδώ θα το κάνουμε στο σκίσιμο να βάλουμε δύο. Κάνουμε στο σκίσιμο. Κάνουμε πατούρα για να έχουμε πιο καλή επιτυχία, γιατί μας κάθεται λίγο ανοιχτό. Όταν έχει πατούρα είναι πιο άνετο. Πατάει πιο καλά επάνω. Εφαρμόζει πιο καλά. Πάει πιο άνετα. Κάνοντας την πατούρα μπορούμε να το διορθώσουμε λίγο. Τώρα θα πάει πιο καλά. Πάει πιο εφάρμοστα. Άμα το χτυπήσουμε και λίγο, δηλαδή θα σφινώσει.
επισπείρω η εφαρμογή του. Αυτό θα το βάλουμε με χώμα. Κλείνουν όλα τα του μέσα και δεν χρειάζεται ούτε κόλλα ούτε τίποτα. Απλώς θα βάλουμε τώρα λίγο ταινία για να κλείσουμε και από εδώ απ' έξω, για να μην μας ανοίξει με το χώμα. Λοιπόν, και σκάβουμε τώρα λίγο εδώ με το πόδι μας. Βλέπεις τι χώμα έχει το κτήμα. Ωραίο. Τέτοιο χώμα. Και πάμε τώρα και ρίχνουμε σιγά σιγά μέσα, μέχρι που να το καλύψουμε. Λοιπόν, βάζουμε το δαχτυλάκι μας, το πατάμε. Έχει μια πέτρα, πρέπει να τη βγάλουμε. Πού πήγε? Να τη βγάλουμε την πέτρα. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα το αυτό να το πατήσουμε. Θέλει να είναι σφιχτό για να μην παίρνει αέρα μέσα. Για να μην πάρει αέρα. Δείξε από πάνω πώς είναι τα... Εγώ το χτυπάω μέσα. Το χτυπάω για να σφίξει, έγινε τσιμέντο. Λοιπόν, θα βάλω ακόμα λίγο. Να καλύψουμε τουλάχιστον από εκεί, δεν θέλει πολύ, λίγο να φαίνεται το ματάκι του, να μπορεί να παίρνει αέρα. Αυτό είναι. Και αυτό το φαίνεται από εδώ. Μόνο λίγο να καλύψουμε, τα κεφαλάκια τους. Τα κεφαλάκια τους λίγο θέλουν κάλυμα. Και λίγο το άλλο από μέσα. Δεν μπορούμε να το βάλουμε, αλλά θα μπορέσουμε να το κάνουμε διαφορετικά. Αυτό τώρα σπίρω δρόμο. Δεν καθαρίζει. Λοιπόν, βάλουμε αυτό το πραγματάκι. Αλλά εντάξει, θα βάλει και λίγο χώμα από πάνω. Είμαστε έτοιμοι. Αυτά. Συμπληρώσαμε την ώρα. Ναι, βέβαια. Βέβαια, ωραία. Κάναμε 1, 2, 3. Εγώ κάποια στιγμή αύριο, αν είναι καλός ο καιρός, θα έρθω, θα κάνω και άλλα 6-7, ξέρω εγώ, 10. Το σύνολο είναι 18 και ένα στη γωνία 19 και ένα το μεγάλο 20. Και στο μεγάλο θα κάνω εμβολιασμούς. Αυτό είναι μια ποικιλία άσπρο καρύδι, είναι τα τσάλτερ, αλλά δεν πέτυχα να πω. Μικρό τσάλτερ, όπως είναι το μπεκάν, το μεγάλο, αυτό είναι το 1/3 του μπεκάν. Αλλά βγαίνει πολύ ωραία, ας πούμε, είναι καλό καρύδι, αλλά θα αφαιρέσω τα από κάτω γύρω-γύρω και την κορυφή του και θα βάλω διάφορα, θα βάλω τα τσάλτερ και ό,τι γίνει. Ευελπιστώ να έχουμε το ερχόμενο, να έχουμε καρύδια από αυτά. Λοιπόν, αυτά, Σπυράκο, τελειώσαμε. Τελειώσαμε και σήμερα αυτό το βίντεο. Θα κάνουμε εμβολιασμούς αγρίων δέντρων και τα λοιπά μετά τις 15 του Απρίλη, ίσως και 10 Απρίλη, εκεί κάπου θα κάνουμε.
Λοιπόν, ωραία. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Να τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Στο επόμενο βίντεο θα δει ο κόσμος. Λοιπόν, μαζεύουμε τα εργαλεία μας.